Καλημέρα, καλησπέρα και καλή βραδιά. Τρει στον αέρα, τεχνολογικό podcast. Οι τρει κορυφαίοι δημοσιογράφοι τεχνολογία. Πού, του... στ... τι Άλλαξε. Στην Ελλάδα. Ε, μαζί, όλοι, εδώ. Δημήτρη Μαλά, Κωνσταντίνο Κιαδά. Και τίμο κουρεμένο. Και τίμο τί... τί Ευχαριστώ. Καλημέρα, καλησπέρα και καλή βραδιά. Κώστα, τι έπαθε σήμερα. Τίποτα, φίλε μου. Απλά βαριέμαι, βιάζομαι. Πάμε να σα πούμε όλα τα αποκλειστικά σήμερα γιατί έχουμε και άλλε δουλειέ. Ε, πρώτα τα σχολιά. Τι Δημήτρη, λέτε, ο λόγο εσένα. Εδώ, εδώ παρακαλώ να κάνουμε μεγαλύτερο podcast και εσύ θα το ξεπετάξουμε. Ναι, μέσα νομίζω, με... αυτό ήταν στην αρχή. Μετά βάλαμε μυαλό και λένε τώρα όλο και λιγότερο Έτσι. να κάνουμε. Ποιο πα, το όλο και λιγότερο. Κάποιοι. που, έχουν, που δεν έχουν <laughs> ελεύθερο χρόνο. Από το Spotify, σχόλια. Ξεκινάω. Ξεκινάω. Πόρε views. Καλημέρα, αν δεν το έχετε δει, βρείτε το long post του Team Urban Master Procrastinator στο TED για το AI στο Wet But Y του 2015 και θα ανακαλύψετε πόσο ακριβές είναι, τόσο που τρομάζει. Θα το δω σίγουρα. Για εμά του φανατικού, λέει ο Κώστη Ντουσή. Ε, για εμά του φανατικού, θα βγάλετε συλλεκτικέ φανέλε. Νόπ. Ναι, ναι, nope. ναι. Συλλεκτικέ φανελέ τρει στον αερά. Ο Αίτζη, φοβερό. Διώξτε αν γίνεται τον Τίμο, Δεν έχει κάνει humor. Θα συμφωνήσουμε, φίλε, μαζί σου, αλλά τι να κάνουμε. Έχει μεγάλο φόβο. Φεύγω. Έχει συμβόλαιο. Εγώ φεύγω. Λοιπόν, ο Τρόιντεξ στο Insomnia YouTube for me, thanks. Πάμε τώρα λίγο στο. YouTube τα σχόλια. Ο Monkey 13, πρώτο. Δεύτερος. Πει, αυτό. Και εσύ ένα iPhone 15 Pro, όταν βγει. Όταν Τος. βγει. <coughs> λοιπόν, Θεο... ε, ο Θεοδωρή Αγγελόπουλο. Το πρώτο μου IBM συμβατόπιση το είχα πάρει τέλο 87, μπράβο. Και ήταν 80 -88 στα 10 MHz, 64 640 KB μνήμη, 2 floppy 5,25. 360 KB, CGA, 14 πορτοκαλί monitor, εντάξει φίλε, εννοείται MS-DOS εκείνη την εποχή. Μετά έχει τι αναβαθμίσει και τα λέμιξ βέβαια υπήρχαν σε ψή. Τώρα εντάξει, θα κάνουμε ρετρό εκπομπή, παιδιά. Ναι, το έχουμε ναι, Έρχεται τελικά. Αυτή. Έρχεται τελικά, ναι, θα το κανονίσω. Εγώ είχα σαν την παρθενιά μου με ένα, έναν ένα, Άμστραντ ένα PC 1512. Oh. Έτσι όπω το <σχελίως> τρόμαξα. <σχελίως> 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 και περίμενα να ακούσω και πού. αυτά. Εγώ ξεκίνησα με Άμστραντ 6128, Αλλά δεν είναι PC, δεν τα συμβατώ. Αλλά τότε Λέγαμε IBM συμβατά. Το PC mm. ήταν και τα Mac ήταν PC παρεμπιδόντως no, no, no. εκείνη την εποχή, να το θυμόμαστε. Mm. Άξι Λαουτάρης, δε, κόστα δάκρυσα και το δικό μου πρώτο PC ήταν ένα 386DX στα 40MHz και έπαιζα Aladdin και Lion King ah. και εννοείται μαζί με ε, GW Basic και μετά QBasic. Δοκίμασα και εγώ, είχα πάρει και ένα βιβλίο αν θυμάσαι, Microsoft Press που έβγαζε ένα ε, QBasic. Το μόνο που κατάφερα να φτιάξω ήταν προγραμματι... ε, ρολόγια. Δεν με ήθελε από τότε. Bruce Wayne, κάτι λέει στο 42-24, that's what she said. Τώρα δεν θυμάμαι τι ήταν αυτό. Κάτι για μεγάλο. <laughs> ναι, Τίτο 301. Ε, Τίμο, ο μεταπτυχιακό φοιτητής που θα βοηθήσει στην εξέλιξη του εργαστηρίου. Εργοστασίου, καλά. Του Πανεπιστημίου Πολυτεχνίου. Δημήτρη, ο καθηγητή που είναι πιο κοντά στου φοιτητέ. Κώστα, ο έντερο καθηγητή, αυστηρό όπω επιτάσσει το, το λειτουργήμά του. Αυστηρό ο Κώστα. Ναι. Φόξι, Κάποιο παρακολουθεί, με συγχωρείτε, νομίζω τα γράμματα O okay, και μαζί ή διαβάζονται ή να είστε καλά. Τώρα αυτό δεν το κατάλαβα. Ούτε εγώ. Ούτε εγώ. Greek Dreamer. περι e-book. Πολύ ακριβά όπω είπε ο Τίμο. Υπάρχουν άπειρα podcast που είναι δραματοποιημένα βιβλία ή σειρέ. Το καλύτερο όλο είναι το tracks του BBC στο Spotify. Ή ακόμα το The Battery Poltergeist και άλλα πολλά. Επίση υπάρχει κανάλι με free audiobooks στο Spotify. Όχι, δεν δίνω 15 ευρώ. σω να δίνω 5 ευρώ. Μάλιστα. Audiobooks έχει το Spotify Ελλάδα. Το. Δεν είναι. δεν είναι μόνο Αμερική. Ποιο. Ε, το Spotify, τα audiobooks του. Α, δεν ξέρω. Τζον Γράφος. Αλφα πρώτη τράπεζα για πληρωμή mobile, φίλε Κώστα. Είχα δίκιο. Ναι, και οι δύο έχει δίκιο. Ε, proof. <laughs> proof. Ναι, φίλε, τώρα δεν σου φέρνει τι ανακοινώσει ή το τεστ που έχω γράψει. Proof or didn't happen. Τι είναι το τεστ. Θε τώρα να το ψάξω. Ε, ναι. Ψάξω εσύ, ρε. Βάλτε στο chat -GBT. Άντε. Το ψάξα. <laughs> Τώρα είσαι, είσαι, είσαι. Δηλαδή... Συ συνέχισε. Όχι, δεν συνεχίζω, Ας γιατί αφού τα... ξέρω. Ήταν πιλωτικό σου, ξαναλέω, με αλφαμπαν. Ωραία. Ε, define πιλωτικό. Αλφαμπαν, και... Vodafone και Visa. Ωραία. ποιοι είχαν άξε. Εγώ είχα άξε. Εγώ είχα άξε. Εσύ. Εγώ. Εγώ ω Δημήτρη. Ίδρυση... ενα αρκετό κόσμο και άξε. Αλλά όχι όλο. Όχι, όχι. Είχε κάποιου περιορισμού που ήταν ότι έπρεπε να έχει χρεωστική κάρτα αλφαμπαν. Αυτό είναι ο μόνο. Ή γιατί. Και να είναι NFC το κινητό. Αυτό. Ναι, τότε Ενώ... ήταν πολύ περιορισμένα και τα δύο. Ναι, και δεν είχα εγώ άξιζα σε ένα κινητό και είχε εσύ και, είχα εγώ, δεν μπορούσα ναι. ακόμα να το βάλω δεν γιατί μπορούσε. δεν είχα ενημερωθεί. Λοιπόν, ε, ότι δεν έχει ενημερωθεί τελείω... αυτό είναι δικό σου θέμα. Τελείωνε, παπά... Εσύ δηλαδή λε ότι είναι η πρώτη πυραιό. Ναι. Σε εμά. Φίλε, ούτε η ίδια πυραιό δεν το λέει αυτό. Βλέ, τελείωνε παπατσί τη τεχνολογία στα λοιπόν. επόμενα σχόλια. Περίμενε, περίμενε. Πότε είναι η πυραιό, για δε. 16. 16. Ναι. Περίμενε τώρα. Μπορεί να, για να κλειτώσουμε χρόνο να το όχι, δεις μετά. Δέλα, όχι, γιατί όχι, όχι, όχι. τώρα με όχι, βλακίε Λες βλακίες, γι αυτό. Τώρα ξεκινάμε ένα καινούριο trend, κοιτάζοντα το <laughs> τον Δημήτρη να ψάχνει. <laughs> Όπω είναι το. come study with me, <laughs> come search <laughs> with me. Άρα, Κάτσατε, διαβάχα, Ωραία, λοιπόν. Α κάνουμε η Μια και μόνο ένα είναι εδώ. <laughs> <laughs> ένα είναι επαγγελματία εδώ πέρα. Τι είσαι. Επαγγελματία. Κυριάκος έχεις... Θα πρέπει να μάθουμε να εξελισσόμαστε, να μην μένουμε στάσιμοι καθ' όλη τη διάρκεια της επαγγελματική μας καριέρας και να ξεφύγουμε από αυτή την απαρχαιωμένη λογική. Δηλαδή, την οτροπία που ό,τι μάθαμε στα ελληνικά μας χρόνια θα δουλεύουμε σήμερα με εκείνη τη γνώση. Δηλαδή, εννοείται ότι ναι, αυτό ναι. δεν είναι σύγχρονο. Ση... Αυτό όσον αφορά τη φράση που ακούστηκε, διαφοροποιήσου εσύ στα 50. Αυτό αφορά εμένα, που οποίο, ε, νομίζω δεν έχει πιάσει τι εννοούσε ακριβώ. Ε, φυσικά συμφωνώ σε όλα αυτά που λε. Απλά όταν δεν είναι κάτι που περιλαμβάνει, νομίζω, όλα τα επαγγέλματα. Δηλαδή, στο content creation, γιατί πάνω εκεί αναφερθήκαμε, ε, αναφερθήκα στο EI, όταν ε, θα φάει τη δουλειά όλων των content creators, ε, νομίζω ότι στα 50 είναι δύσκολο να διαφοροποιηθείς, να πιάσεις τι, κάποια άλλη δουλειά. Ε, δηλαδή, πολύ ωραία είναι, ρομαντικά είναι όλα αυτά, Νομίζω όμως ότι υπάρχουν πολλές, πολλές εξαιρέσεις που δεν, τους καλυπ, δεν τις όλες. Δηλαδή δεν είναι εύκολο στα 50 και μπορεί να το επιβεβαιώσει και νομίζω και εσύ τώρα ότι να κάνει κάποια άλλη δουλειά τελείω διαφορετική από αυτή που έκανε πριν. Αλλά σίγουρα βλέπω κι εγώ αυτό που λες, ότι πρέπει να εξέλισσεσαι, να ενημερώνεσαι συνέχεια. Βλέπω ότι η καινούργια γενιά όλοι λένε αυτό και έχουν απόλυτο δίκιο. Το βλέπω και στην τωρινή γενιά. Πρέπει να αλλάξει τουλάχιστον 4-5 καριέρε. 2014 φίλε. Οκ. Okay. 2014 είναι. Αλφα Μπανκ Βόνταφον. Θα ταιριάσουν την επόμενη εβδομάδα. Ναι, ναι. Μην πα μακριά να το έχει από το κάτω. μα το. θε Ιούλιο 2015. Και αυτό είχε βγει δημόσια, σου ξαναλέω Δημόσια, η ΤΑΠΕΝΠΗ λέγονταν υπηρεσία. Έχουν κάνει παρουσίαση, έχουν πάει στην παρουσίαση. Αν εσύ δεν ασχολιώσουν δεν φταίω εγώ. Καλά, μην τον ακούσει λοιπόν, <laughs> Θέλει να σε πικράνει 2014. Σε πικάρει, σε πικάρει. Λοιπόν, εσύ έχεις δίκιο έχεις δίκιο. Ε, Κώστας Παπ, γνώμη για OPPO Find X, 6 ε, Pro, τι θα γίνει με την Ευρώπη και πώ εξολογείται. Δεν θα έρθει δυστυχώ. Κρίμα. Ε, πώ εξολογείται την εταιρεία με τη συγχασία με την OnePlus. Έχονται τα κινητά τη OnePlus, έχετε και το Nord, το καινούριο. Και βλέπουμε. Η τιμή πάντω δεν είναι απόλυτα ίδια, ε, νομίζω. Πάντω δυστυχώ το Find x Pro που είναι super sex κινητό δεν έχετε γενικότερα Ευρώπη, νομίζω. Σίγουρα όχι Ελλάδα πάντω. Λοιπόν, κάτσα να πάρω το τελευταίο που είναι ο Κυριάκο Λαζαρίτη γιατί μου δίνει πάσα. Καλημέρα, καλησπέρα και καλή βραδιά, παιδιά. Κάνετε, κάνατε εξαιρετική ζήτηση κάθε φορά. Σα απολαμβάνω από YouTube και Spotify. Α, είσαι μερακλή, το, βλέπει δύο, δύο φορέ. Μα ακούει από Spotify. Σχετικά με voucher FTTH. Από πέρσι έκανε το έργο η Vodafone και τώρα το ολοκλήρωσε για κέντρο Αθήνα Νέο Κόσμο. Ευχαριστώ πολύ. Αναφέρεται στο FTTH πώ προχωράει. Που γενικώ υπάρχουν καθυστερήσει όχι τόσο στην ανάπτυξη του δικτύου FTTH, έχει πάει αρκετά γρήγορα. Υπάρχουν πολλά παράπονα παρεμπιπτόντω ε, και υπάρχει μια σχετική έρευνα που πρέπει όμω να τη διαβάσω λίγο καλύτερα για να σα πω την επόμενη φορά. Ε, καθυστερήσει υπάρχουν ότι ναι, με το πήρε. Ε, πέρασε απ' έξω. Αν κάνει έτσι, μπορεί να κάνει τρει με τέσσερι μήνε για να πα, Θα... γιατί έχουν θέμα με τα συνεργεία. Θα σου πω μια προσωπική εμπειρία. Εκεί γίνεται γενικότερα χαμό με το σκάψιμο και την επέκταση του FTTH, κυρίω από Κοσμοτέ. Και στη δική μου περιοχή, η Κοσμοτέ πέρασε. Στήσαν κανονικά τα καφάκι όλα αυτά και του ρωτάω πότε. Ε, αφού του πήγα ένα κέικ και μια πορτοκαλάδα. Ε, παιδιά, λέω πότε. Του θα... πήγε κέικ <laughs> και πορτοκαλάδα, μήπω <laughs> το φέρουν πιο γρήγορα. Βεβαίω. Και λέω, άμα θέλετε, αφήστε και κανένα όριο ανοιχτό εδώ πέρα σε αυτό το σπίτι. Ε, Τέλο πάντων, και του λέω πότε αυτά γίνονται διαθέσιμα στο site ώστε να επιλέξει τι μεγάλε ταχύτητε. Και μου λέει ένα με δύο μήνε. Ισχύει αυτό το πράγμα, ένα με δύο μήνε. Ναι. Μακάρι, οκ. Okay. Είχα την εντύπωση ότι πήγαινε πολύ περισσότερο. Εξαρτάται τώρα. Μπορεί να σου λένε μία με δύο μήνε, αλλά στην πραγματικότητα είναι τρει με τέσσερι. Πάντω, όταν πέρασε κοσμοτέ από το σπίτι μου και ρώτησε ποιο αρμόδιο άνθρωπο πεθαίνει, εντάξει, μου απαντάει σε τέσσερι μήνε. Και όντω πέρασε Απρίλιο και, τε, και Σεπτέμβριο ήταν διαθέσιμο. Mm -hmm. Τώρα στο λέω χοντρικά. Και κάναμε μετά άλλου δύο-τρει μήνε μέχρι να έρθουν να φτιάξουν. Και μου λέγανε τα παιδιά από το συνεργείο ότι γίνεται χαμό, χαμός, δεν προλαβαίνουμε. Ναι. Δηλαδή κάνουνε, γιατί το να πάνε σε ένα κτίριο, είναι μάξιμο να βγάζουν δύο κτίρια την ημέρα. Ναι. Τώρα, επειδή ρωτάει ο φίλος για τον Gigabit Voucher, οι τελευταίε πληροφορίε λένε... Τελειώσαν τα σχόλια? Τελειώσαν τα σχόλια. Ωραία. Μου Ωραία. Πάμε ε, να μα πει τι ειδήσει από τον Τέλφι. Ε, αυτό προσπαθώ να σου πω. Έκανα... Μου δώσε πάσα ρε φίλε ο Έκανε ένα introduction όμως. Εντάξει, άμα δεν ξέρει τι είναι introduction θα σε πω εγώ τώρα. Λοιπόν, πες μας Δημήτρη Μαλά. Ήσουν ο, ο απεσταλμένος του podcast στους αρφούς. Ήμουν ο απεσταλμένο του podcast. <laughs> ε, ακριβώς. Ε, έγινε από ό,τι κατάλαβα και φέτος χαμούλης. Τέλφι Οικονομικ Φόρουμ, εντάξει, τώρα το κοροϊδεύει ένα φίλο που το αποκαλεί τον Ταβό τη Ελλάδα και αρχίζει να κοροϊδεύει. <laughs> αλλά στην πραγματικότητα. <laughs> αλλά είναι. Παιδιά, είχε 3.500 άτομα εγγραφέ. <laughs> Ήταν το 80% του επιχειρηματικού κόσμου mm -hmm. έχει πάρα πολύ κόσμο που μπορεί να μιλήσει και τα λοιπά. Έχει πολύ ενδιαφέροντα πάνελ στα οποία δεν, δεν προλάβει να παρακολουθήσει. Εγώ είχα στην μπάλα, δηλαδή. Και να προλάβει να παρακολουθήσει, μπορεί να μπει μέσα. Δηλαδή, εγώ μια φορά έχω πάει και θυμάμαι πόσο μικρέ είναι οι αίθουσε. Δηλαδή. Οι αίθουσε είναι μικρέ. Φέτο δεν είχε κόσμο μέσα στα πάνελ. Είχε κόσμο απ' έξω. Α, ναι. Φοβερό, ναι. <laughs> <laughs> δηλαδή, είχα εγώ ένα καταπληκτικό πάνελ. Και δεν το λέω επειδή το έκανα εγώ. Ήταν πολύ ωραία συζήτηση πραγματικά για AI με έναν ε, καθηγητή, ε, τον, ε, τον Χριστόφρονο τον Αποστολόπουλο από τη McKinsey και τον Κωνσταντίνο τον Δασκαλάκη, τον καθηγητή του MIT. Mm. Και, εντάξει, έτσι εγώ περίμενα ότι θα γινόταν χαμό. Mm. Δεν ήταν. Εντάξει, Λοιπόν, ε, ήταν γεμάτη, αλλά μέχρι εκεί. Μικρή, Έχω διαβάσει και μια κακία για το ύφο των, ε, των Ελλήνων στελεχών έναντι των ξένων. Που είναι. Η μέν πολύ πιο απρόσιτη. Οι Ελληνές. Ναι. Φίλε θα σου πω ότι εκεί δεν είναι. Ναι, ναι. Αυτή είναι μια διαφορά. Δηλαδή okay. δεν είναι. Εντάξει, αυτό τώρα δηλαδή και μάλιστα ήταν πολύ καλή ευκαιρία για να μιλήσει, να μάθει και άλλα πράγματα κτλ. Λοιπόν, ειδήσει. Επειδή λέω φίλος για το Gigabit Voucher. <coughs> μπορεί και πριν τι εκλογέ mm -hmm. μου είπαν. Ναι. Μπορεί. Τώρα, και όχι. Ναι, μπορεί Και όχι. <laughs> δηλαδή, είμαστε στα τελευταία στάδια. <laughs> ε, σημαίνει πρακτικά. Ό, όχι, αυτό, ο άνθρωπο αυτό ήταν αυτό που όταν λέγανε κάποιοι θα βγει το πρώτο τρίμηνο, γύρισε μέσα στο πρώτο εξάμηνο, μου λέει για να είσαι σίγουρο. Εγώ στο έλεγα αυτό. Όλοι νομίζατε. Όχι, το λέει, σε δεν το έλεγα. Εσύ ήσουν έτοιμο, Έλα, βγαίνει τώρα. Ε, ε, άλλον ε, θυμάται. Ε, λοιπόν, τέτοιο. Ε, Άρα αυτό σημαίνει τώρα πριν τι εκλογέ εντάξει, γιατί είναι προεκλογικό ωραίο όπλο, όπω για να το κάνει. Mm -hmm. Αλλά έχω την αίσθηση ότι εκεί αρχέ Ιουνίου, άρα αρχέ καλοκαιριού θα το έχουμε. Πενθυμίζουμε είναι για συνδέσει πάνω από 300 MBps. Άρα σημαίνει ότι θα δούμε από όλου του παίκτε να παίζουν μπάλα διαφορετική. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε και τι ανταπόκριση θα έχει. Αλλά το μεγάλο πρόβλημα εκεί πέρα, ξαναλέω, είναι: ωραία, το βάζουν. Και μετά τι γίνεται δηλαδή. Έλατε. Γιατί, α, αν μπορεί. το πάρει το voucher, μετά μπορεί να κάνει 3, 4, 5 μήνε. Υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση των, των συνδέσεων. Λοιπόν, πάμε τώρα. Θε και άλλο. Ε, το 2024 θα έχουμε και τέταρτο παίχτη κινητή τηλεφωνία με MVNO. Mm -hmm. Θα βγει η VOLTON. Η VOLTON ανα... δήλωσε δημόσια ότι υπογράφει εντό των επόμενων ημερών την, ε, τη, σύμβαση με, τη, τη σχετική σύμβαση με τη Vodafone προκειμένου να λειτουργήσει ω MVNO. Μου λένε ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον 12 μήνες μέχρι να υλοποιήσουν το πακέτο. Μάλιστα. Ωραία. Και μια και μιλάμε για FTTH, έτσι, αν το κλείσουμε. Α, και η Volta, να ετοιμαστείτε, θα έχει πολλές έξυπνε υπηρεσίε γενικότερα. Τύπου έξυπνο θερμοσύφωνα. Mm -hmm. Δηλαδή, όχι έξυπνο θερμοσύφωνα, θα είναι ο θερμοσύφωνα έξυπνο με Wi-Fi, αλλά θα μπορεί να βάζει μία συσκευούλα πάνω στον ηλεκτρικό τον πίνακα, αυτό για του πελάτε Volton, και να ε, μπορείς να κλείνεις, ανοίγεις το θερμοσύμφωνο όποτε θέλεις και επιθυμείς, το οποίο είναι μεγάλο asset, παιδιά. Ναι, ό, αλλά και εγώ, τώρα έτσι. το κάνεις. Υπάρχουν ε, gadgets που το κάνουν. Υπάρχουν το, gadgets, ναι, εντάξει. Τώρα, αυτή το δίνει πολύ εύκολα και απλά. Mm. Θα το δοκιμάσω και θα σας πω. Oh. Ε, oh. That's what she said. <laughs> <laughs> ναι. ε, λοιπόν, τώρα, ε, τι άλλο είχαμε. Ε, είχαμε ότι υπάρχει μια πληροφορία, υπάρχει μια πληροφορία ότι η, η ΔΕΗ θα βγει στη Λιανική. Έλα. Ποιο τα έλεγε τόσο καιρό. Το σκέφτεται το τουλάχιστον. Το Εγώ το έλεγα. Όλοι οι εκπομπέ νομίζω το έλεγε. Ότι αυτό, όταν τα βάλαμε κάτω, λέγαμε ότι από τη στιγμή που καθένα έχει το δικό του δίκτυο. Γιατί η ΔΕΗ να μην έχει. Η ΔΕΗ γιατί πάει μόνο στη χονδρική Δεν βγαίνει. Κοίταξε, η λογική είναι το εξή, ότι είναι δύσκολο να προσεγγίσει τον κόσμο. Αφού βέβαια, η ιδέα, έχει κόσμο. Δηλαδή, παλαιότερα το λέω στο Θεό έχει. Mm -hmm. Θα μπορούσε δηλαδή καλύτερα να του πει ότι είσαι εκεί πέρα και μάλιστα να κάνει και targeted και να δώσει και επιπλέον περισύσκευα. Δεν ξέρω γιατί είχε σκοπό μόνο τη Ήταν πιο εύκολο, ε, δεν ήθελε να χτυπηθεί με του άλλου. Περίμενε ότι η Vodafone και η Nova θα ερχόντουσαν να την αγκαλιάσουν, ε, Τι να σα πω. Yeah. Λοιπόν. Ε, Πάντω θα έχει ενδιαφέρον. Τι άλλο είχαμε εκεί πέρα. Ανακοινώθηκε επίση ότι η Hewlett Packard Enterprise έχει στήσει κέντρο αριστεία ε, και έρευνα και ανάπτυξη. Δηλαδή ένα κέντρο με 30 εργαζόμενους ήδη για ε, artificial intelligence και, και machine learning. Και το οποίο μπορεί να επεκταθεί και στα 60 άτομα. Πού, στην Αθήνα. Okay. Οκ. Λίγο. Λοιπόν... Ε, Γενικώ δηλαδή υπήρχε κινητικότητα. Τι άλλο είχαμε. Ε, α, έμαθα επίση ότι προχωράει το project τη Nova με τον Όμιλο Βαρδίνο για να στήσουν ξεχωριστή εταιρεία πληροφορική. Okay. Οκ. Και τι θα, θα κάνει αυτή η εταιρεία. Με τα, έργα, με τα μεγάλα έργα πληροφορική. Ε, 50-50. Okay. Και μάλιστα η Nova, η United δηλαδή, θα πάρει αυτό που έχει ήδη γραφτεί, ότι θα πάρει το 50% του Α και το 25% του σταρ Οκ. Okay. Η Νόβα. Πέρα... Ναι, η, αυτό... η United Group, τώρα η okay. Νόβα και τα λοιπά. Ε, τι άλλο. Star, ναι, okay. Εντάξει, μου είπαν και διάφορα άλλα πράγματα που δεν μπορώ, μπορώ, μπορώ καν να τα πω. Πες <laughs> τα πω εγώ. Όχι, δεν μπορεί, ούτε εσύ. Γιατί δεν έχουν διασταυρωθεί δηλαδή. Τα άλλα που σα λέω. Εντάξει, και άλλα αυτό τη ΔΕΗ είναι λίγο. Και ξέρει, wishful thinking ακόμα δεν έχει κατασταλάξει yeah. τι θα γίνει, αλλά δεν έχει προχωρήσει και το δίκτυο όπω ξέρω. Mm -hmm. Δηλαδή εκεί που λέγανε ότι τώρα κανονικά θα πρέπει να έχει 500.000. <laughs> <laughs> κάλυψη γραμμών. Πάντω δεν ξέρω αν είναι τυχαίο ή όχι ότι η Κοσμοτέ κοσμο εχει βγει με διαφήμιση που λέει για 2,3 εκατομμύρια ιδιώτε και επιχείρηση ότι καλύπτει. Το οποίο εμένα δεν μου βγαίνει το νούμερο. 2,3. 2,3. Δεν έλεγα μέχρι τέλο του χρόνου ένα εκατομμύριο. Ένα εκατομμύριο το έχω ξεπεράσει. Τι ναι, γραμμέ, ναι. παίζουμε με τι λέξει. Είναι αυτό που λέγει και η Νόβα, θυμάσαι, όταν είχε κάνει την ανακοίνωση. Α, για δεκα, την οι που έλεγε. Όχι, δεκα, τα δεκα, Όχι αυτό. Ότι έλεγε: Εμεί πάμε να το δίκτυό μα το ιδίω, που θα, θα καλεί 4,5 εκατομμύρια καταναλωτέ και επιχειρήσει. Και λέει, παιδιά δεν βγαίνουν τα Όλη Πάει. την Ελλάδα. Αλλά βγαίνει, αν πει 2 εκατομμύρια δηλαδή ε, εσύ στο σπίτι σου μετρά ω 2 τουλάχιστον. Ναι. <Ε ναι, έτσι εντάξει, έτσι έχει γίνει τώρα, μπορεί και ω τρει. μου σου πω. Α πούμε τι σου. Εντάξει, για την Αλάν τα πάμε την περασμένη εβδομάδα, νομίζω. Τι είπαμε. Ότι η Αλάν πάει 1,6 εκατομμύρια η κάλυψη γραμμών. Δεν τα είπαμε. Δεν τα είπαμε σοβαρά. Για πε. Πω, Αλτσχάιμερ, παιδιά, Αλτσχάιμερ, παιδιά. Και μετά, Κυριάκο, μου λες για τα 50 και αλλαγή επαγγελματος. Εδώ, εδώ, είμαι σύγκριτος. <laughs> ναι. Λοιπόν, η Inalan, η... είχε μια παρουσίαση η Slalink που, είναι... που φέρνει το καλώδιο το Ιόνιαν το οποίο θα συνδέει τον Κρόντενα με την Πρέβεζα. Αυτή ανήκει σε μια εταιρεία που λέγεται Fiera Infrastructure, ένα καναδικό φαντ και αυτό το καναδικό φαντ είναι αυτό που έχει αποκτήσει μερίδιο στην Inalan. Ε... Και μα είπαν για ένα, ότι πάνε τώρα για 1,6 εκα... να θέλουν να αναπτύξουν το δίκτυο σε Αθήνα Θεσσαλονίκη ώστε να καλύπτει 1,6 εκατομμύρια γραμμέ. Οκ. Okay. γενικότερα βλέπω ότι η Ναλάν έχει είναι δύσκολη η θέση τη. Όταν επεκτείνεται τόσο πολύ το δίκτυο τη Κοσμοτέ θα, θα βάλω εγώ την κοσμότητα, δεν βάζω του άλλου. Γιατί και οι άλλοι όμω, α πούμε, και η Νόβα και η Vodafone είναι ε, άκρο επιθετικοί στο θέμα τη ε, επέκταση τη οπτική σύνα του. Οπτικού, της οπτικής είναι αλλά ποια benefits έχει έναντι ενό άλλου ας πούμε, του ανταγωνισμού προκειμένου να την επιλέξει κάποιο. Μόνο το απλό θα σου πω εγώ. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Ε, χάνει μετά στο θέμα τη τηλεφωνία. Ε, Καλά, θε... η τηλεφωνία, ρε φίλε, τώρα δεν έχει. Ναι, εντάξει, ότι θα βάλει ένα VOIP και έχει, έχει κάποια ανταγωνιστικά πακέτα. Αλλά μετά ο άλλο το συνδυάζει με την τηλεόραση. Το συνδυάζει με την κινητή τηλεφωνία. Καταλαβέ. Γι' αυτό σου λέω, οκ. Okay, μακάρι και να, να έχει να προχωρήσει, ρε, παιδί μου. Μεγάλη να υπάρχει ανταγωνισμό. Το αυτό. θέμα είναι η οι τιμέ Α... είναι πλέον. στι τιμέ ακριβώ. Πλέον δεν, δεν, έχει τόσο δεν μεγάλη δεν διαφορά. Έχει τόσο μεγάλη δεφορά, Και δεν θα έχει καθόλου, θα σου πω εγώ, μόλι έρθει και το voucher Ναι. Οπότε. Που μου κάνει εντύπωση γιατί δεν περιλαμβάνουν και αυτοί στο βάουτσερ. Δηλαδή, όλοι είμαστε YouTubers για να βάζουμε πώς θα λένε, τα... τα βίντεο μα και να θέλουμε το μεγάλο το upload. Που μαζί σας. Ναι. Ο, καλά, κοίταξε. Πολλοί κόσμο θέλει το upload γενικώ. Δηλαδή, <laughs> <laughs> αλλά απλά, η αλήθεια ο... είναι ότι τώρα για να είμαι και εγώ αντικειμενικό ότι εγώ που έχω 300, άρα έχω safety έχω 30. Είσαι οκ. Okay. Okay. Δηλαδή, έστελνα σήμερα το πρωί ένα email και είχε ένα attachment 4 MB και ανέβηκε σε 3 δευτερόλεπτα. Ναι, πολύ το Ωραίο άλλο test. το podcast που είναι, ρε παιδί μου, είναι ένα GB είναι. Εντάξει, 10 λεπτά έχει ανέβει. Είναι γιατί γράφετε. Ναι, τι τι όχι, Τον άρχοντα των αθλητιών. Ναι, όχι, δεν είναι ένα γκαμπάιτ. Όχι, <laughs> μισό γκαμπάιτ. Ναι. Μισό γκαμπάιτ. Σε εμά ξέρει πόσο είναι. Mm -hmm. Αλλά το βγάζετε σε 720p. <laughs> ναι. Ε, ναι. Εμεί είμαστε 4K και έχουμε 25 γκαμπάιτ. Εκεί λε, Άγιο Θεό, είναι αλάν. <laughs> <laughs> Κατάλαβε. Ναι, ναι, εντάξει. Ε, ναι. okay. 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 Αλλά εκεί πέρα ξέρει πώ είναι αυτή. Ναι, ναι, okay. Είναι, όχι, είναι όμω, γιατί θα αρχίσουν τα σχόλια και θα λένε και θα έχουν και δίκιο ότι ε, είμαστε εδώ, είναι οι creators. Να ξέρουμε, δημό, και okay. Αλλά, τα όμως, Στο YouTube, στο YouTube, <Criminal deste> δεν κατεβάζουν όλοι yeah. 4K. Uh -huh. Εντάξει, γιατί, γιατί. Τώρα για στο Spotify να ανεβάσει όντιο, πόσο, okay. είναι... 5 δευτερόλεπτα. Ε, expect... Θα το θέλετε 100 Mbps απλό για να μην. Θα τα πάρει όταν θα γίνει. Αν πάει γρήγορα, θα πα το 1 Mbps. Ειδικά με το voucher, νομίζω είναι δεδομένο θα πα. Αλλά ναι, οκ, okay, τότε θα σου δώσει 100 Mbps. Να σου πω, με τον GovGR μάθαμε τίποτα γενικότερα από του δελφού. Κάτι καινούριο. Όχι. όχι ε. Δεν ήταν καν ο Κυριακό που πιακάει του δελφού. Ασχολείται με την προεκλογική του εκστρατεία, γι' αυτό. Okay. Οκ, ήταν. δει. Ε, Γενικώ, δε παιδί μου, αυτό που ήταν στου δελφού ήταν ω θέμα ψηφιακό, όχι ψηφιακό μετασχηματισμό. Ήταν Ναι, έλεος. Όπω το είπε ένα. Ε, ε, Κοίταξε, στη συζήτηση που είχα ένα ενδιαφέρον topic ήταν ότι ε, καταλήξαμε ότι το, η ιστορία με το artificial intelligence είναι πλέον πολύ σημαντική γιατί οι επιχειρήσει, α να καταλαβαίνουν, και αυτή είναι η διαφορά με το ChatGPT, ότι πλέον έχει κάτι πιο απτό. Mm. Γιατί η συζήτηση για το όπω λένε και οι φίλοι είναι εδώ και 5-6 χρόνια, όχι πολλά χρόνια. Δηλαδή, έλεγε ο Κωνσταντίνο Δασκαλάκη ότι η πρώτη αναφορά σε artificial intelligence είναι το 1920, 19, 1956. Okay. Εντάξει, σε ένα ε, σε μια με το, μάζοξη. Με τον Μετρόπολη στην ταινία. Mm. Όχι, η Μητρόπολη είναι πιο παλιό, έχει Α, ναι, είναι πιο παλιό. Πιο παλιό. Είναι του 1929, αυτού, μακάλα, <laughs> ναι, 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 το 1929, θυμάμαι ναι, καλά το Μητρόπολη. είναι η φιτενία του φοβού κινηματογραφική. Ναι, ναι, ναι. <coughs> ε, αλλά θέλω να σου πω ότι. Έγινε ευρέω γνωστό από το Terminator. Από το Χάλε 9000. Από το Terminator. Ποιο Terminator, βρε, βλάχο. <coughs> από το Χάλε 9000 έγινε. Ε, ποιο έχει δει το Χάλε 9000. Ένα πίσω, και εγώ θα συμφωνήσω. Εντάξει, ποιο, ο καθένα λέει διαφορετικά. Και, ειλ σύμφω, και εγώ θα συμφωνήσω λοιπόν. <laughs> Αυτό το Terminator δίκαιο όχι. Θα συμφωνήσω. Να... <laughs> <laughs> το δύο. <laughs> <Αν> συμφωνήσαμε <laughs> σε κάτι και οι <laughs> τρει βράχε. Ναι, ακριβώ. Στην Περβεριά, και εμεί. Λοιπόν, ε, γενικώ είναι μια συζήτηση για ότι προχωράει ο, ο μετασχηματισμό ε, του δημοσίου, διαλειτουργικότητα, ε, όλα αυτά εντάξει. Αλλά να σου πω κάτι, και στι τράπεζε συζητούσαν συνέχεια για το ψηφιακό μετασχηματισμό, τα ψηφιακά κανάλια, μπλα μπλα μπλα, οκ. Okay. Ε, Λεπτομέρεια. Όλοι λέγανε ότι πρέπει να δώσουμε έμφαση στο, στο user experience. Τι λέω από μέσα μου. <laughs> back to basics. Μου, ναι, back to basics. Λέω, παιδιά, να σας πάω 10 χρόνια πριν. Τι <laughs> σε 10, πάνελς που κάνω, Σε που κάνω για digital banking, σε συνέδρια αντίστοιχα και λέμε ακριβώς τα ίδια. Και μάλιστα οι άνθρωποι που τα λέγανε οι ίδιοι. Mm. Δηλαδή, οκ. Okay, έχει γίνει βήματα, δεν είμαστε τόσο πίσω, ναι, αλλά έχουμε ακόμα... Μην μη συζητάμε τα ίδια. Το άλλο που έχει ενδιαφέρον είναι λίγο ότι <coughs> που υπήρχαν κάποιε έρευνε περί φυσικών και ψηφιακών καναλιών, υπήρξε μια έρευνα από την EY, για παράδειγμα, και εκεί που καταλήγουν όλοι, ξέρεις ποιο είναι, ότι ναι, μεν συζητάμε για την άνοδο του e-commerce, του ηλεκτρονικού εμπορίου, πάει στο Θεό, μπλα μπλα μπλα, αλλά στην πραγματικότητα, ακόμα τα φυσικά κανάλια έχουν πολύ πέρασει. Δηλαδή αυτά κυριαρχούν ακόμα. Δηλαδή δεν μπορεί να είσαι χωρί φυσικά καταστήματα. πει, το, το ξέρουμε και εμεί και οι ίδιοι. Το φυσικό κανάλι δεν πρόκειται ποτέ να εκλείψει. Το χρειάζεστε και ο κατανοητή. Και επίση... δεν μπορεί να πάνε αποκλειστικά μόνο online. Εντάξει, Για κανένα λόγο. Και η LG χτε ε, μα είχε παρουσίασει την Τρίτη. Mm -hmm. Η LG μα είχε τι καινούριε σε όλε τι τηλεοράσει που θα μιλήσουμε σε σήμερα. G3. g G3 πολύ καλέ. Mm -hmm. ε, αν πρόσεξε έλεγε ότι τα στοιχεία της JFK για το 2022 λέγανε ότι τα, φυσ... τα ψηφιακά, το ίντερνετ, το οι online πωλήσει, αντιστοιχούν στο 15% της συνολικής αγοράς. Mm -hmm. Ήταν στο 20% το 2020, λογικό, στο 20%. Mm -hmm. Πήγαν στο 15% το 2021, παραμένουν εκεί πέρα. <coughs> βέβαια, η JFK μετράει μόνο τα online κανάλια των μεγάλων αλυσίδων που έχουν και φυσικά καταστήματα. Εκτό Κοτσόβολου. Εκτό Κοτσόβολου. Οπότε δεν... το Κοτσόβολο τον υπολογίζει στο περίπου. Μην ρωτήσετε πώ και γιατί. Δεν έχουμε καταλάβει και από την JFK γενικώ δεν μιλάνε. Ε... <coughs> δεν υπολογίζει μέσα δηλαδή όλη αυτή την αγορά που είναι το Scrooge, τα καταστήματα που είναι στο Scrooge, το Shopflix, σε όλου αυτού. Αλλά και πάλι η εκτίμηση είναι ότι αυτό άντε να πηγαίνει. Άρα από το, από το... 15 μπορεί να μιλάμε για 20, 22, 23%. Ο ευρωπαϊκό μέσο όρο είναι. Ανάλογα από τη χώρα, εντάξει, μπορεί να βρει και χώρε που είναι 38-39-40%. Πάω ε, πάνω στη Σκανδιναβία. Στη Σκανδιναβία. Εκεί που κάνει κρύο και δεν βγαίνει. Δεν κάνει 100%. κρύο, ρε παιδί, και δεν βγαίνει. Ναι, δηλαδή, μην yeah, okay. τρελάθουμε. Yeah, yeah. Όπω επίση, όποιο έχει ταξιδέψει στο εξωτερικό, γνωρίζει ότι είναι και πολύ διαφορετικά μοντέλα. Δηλαδή, υπάρχουν, εκεί πέρα υπάρχουν περιοχέ που δεν έχει καταστήματα, έχει μόνο μόλ. Mm -hmm. Οπότε έχει νόημα το online. Yeah. Πολύ δηλαδή. έχει ότι μιλάμε πλέον και για κανάλια τα οποία διασυνδέονται μεταξύ του. Δηλαδή, ξεκινά μια αγορά online και την τελειώνει offline. Δηλαδή, κάνει την έρευνα online και το αγοράζει offline. Και το ανάποδο, πα σε ένα κατάστημα, βλέπει τι θέλει, Α, βρήκα αυτό, θα πάρω αυτό το λάπτοπ. Πλέον σου δίνουν και τη διαθεσιμότητα με τα καταστήματα. Πλέον μπορεί να μπει, α πούμε, θα μπει σε ένα κατάστημα με αθλητικά ή θα σου πει αυτό το παπούτσι που θε, το έχω εκεί πέρα. Γιατί θε και να το δοκιμάσει. Και σου λέει να στο φέρω. Και του λε, όχι, θα πάω εκεί πέρα. Θα πάω εκεί πέρα, ναι. <laughs> να, να σου πω κάτι. Εγώ τι προάλλε θα σου πω, η Παιδιά, πραγματικό τώρα αυτό. Ε, ήθελα να πάρω κάτι πατάκι για το αυτοκίνητο. Και έτσι κάνω. Βιβλιά. Βιβλιά. Πατάκια. Α, ενώ με άκουσα πατάκι Έλα, λέει, με το σημασία. Κάτι πατάκι για το αυτοκίνητο. Και είμαι στη φάση. Οκ, okay, λέω. Το χάο. Πού είχε το χάο, τέλο πάντων βρίσκω ένα Πήγε, το χαο τελο παντων βρισκω ενα που ηταν καλη τιμη το χαο του αυτοκίνητο έχει. Ε? Το χάο το αυτοκίνητο. Όχι, το χάο το αυτοκίνητο. Δεν θα βρίσκα, <laughs> νομίζω, πατάκι αυτό. Βρίσκω, βρίσκω τέλο πάντων και ανακαλύπτω το μαγαζί που το οποίο είναι είναι σε απόσταση 800 μέτρων από το σπίτι μου. Εντάξει. Ποιο πάει εκεί, Ποιο Online, μόνο. πω, να σα πω ότι έμαθα, παιδιά, γιατί αυτό έχει πλάκα. Ότι ε, λέω εντάξει τώρα, α πούμε πάω λοιπόν. Το είχα δει κιόλα. Δηλαδή, περνούσα απ' έξω συνέχεια. Πάω στο κεντρικό δρόμο. Πάω εκεί πέρα λέω. Γεια σα, θέλω κάτι πατάκι για ένα Opel Insignia λοιπά». Μου λέει, Α, αυτό. Μου λέει, ε, Πρέπει να τα παραγγείλουμε. Α, δηλαδή, ε... πήγα να τα πάρω Παρασκευή και εγώ, και, Σάββατο πρωί, και κάτσε... μου λέει, Θα τα πάρει Δευτέρα. Στο site τα είχε διαθέσιμα. Έλεγε, παράδοση μία-δύο μέρε. Κάθε θέλει να πω στο. Βέβαια, άμα να πα, κιόλα τι πίστευε, θα εμφανιζόταν ε, ναι. 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 μια μαγεία. Δεν μου που ξέρει ότι οι άνθρωποι, ότι αν τα παρήγγειλε, θα τα φέρνανε την άλλη μέρα, κάπω έτσι. Λοιπόν, και, ε, ναι. Θα τα παίρνε στο, στο, σπίτι. Βέβαια είχα και Scrooge Point. Νομίζω ότι θα διέλεγα Scrooge Point εκεί Δεν πέρα. Τα παταγιά. Ναι. Αν ίσω θα <laughs> και αυτό το θέμα. Παιδιά, αυτό είναι μεγάλο θέμα. Ναι, Ποιο? Δε. Κάτι τέτοιο. Λάπτοπ δεν χωράει σε. Σε, σε θηρίδα του Smart Lock. Υπάρχουν τέτοιε θηρίδε, αλλά εντάξει. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Τι τόσο άλλο μεγάλο έχουμε. λάπτοπ. Αποδελφού. Ε, Αποδελφού, έχει τίποτα άλλο. Όχι, τόσο σου Πάμε LG. Μα είχε καλεσμένου η LG ναι, αυτήν την εβδομάδα στο γήπεδο της ΑΕΚ στην Αγία Σοφιά. Ο Παπαρίνα. Ο Παπαρίνα. όλο γήπεδο. Ε, και μα ανακοίνωσε γενικότερα διάφορα πράγματα. Ε, ό, η παρουσίαση νομίζω έγινε εν ώψη τη κυκλοφορία στην ελληνική αγορά των νέων OLED τηλεοράσεων. Mm -hmm. Αυτέ που είχαμε δει και στην CS. Εντάξει. Όπω και τότε. Τώρα τι ξαναβλέψει πάλι. Είναι, ξέρει, μαγεία. Ειδικά η G3 δεν παίζεται. G3 είναι υπέροχη. Ε, αλλά γενικότερα βγήκαν κάτι ωραίες ειδήσει από εκεί πέρα. Είναι ε, λίγο πιο εύκολο να ξεκινήσουμε από τα προϊόντα. Από τις, από τα, τα, το το, το πλέον ενδιαφέρον στοιχείο για την LG είναι ότι. Ε, μάλλον, συνολικά yeah. η αγορά, αυτό μα είπανε, για να συνεχίσουμε την προηγούμενη κουβέντα, είναι ότι η αγορά παραμένει σταθερή. Mm -hmm. Το 2023 έχει ξεκινήσει τη τηλεοράσει. Σε όλα. Σε όλα. Okay. Δηλαδή η άνοδο που υπάρχει, η τηλεοράση ήταν μείον 2% Να. πέρσι συνολικά. Ε, είναι αυτό. Η LG ήταν μείον 20%. Και ο λόγος θα είναι... Πει, α, ναι, θα πει. Ας πω, αλλά ας τελείωσουμε το σύνολο της αγοράς. Η αγορά γενικώ των consumer electronics περιλαμβάνουν και λευκές συσκευές κινήθηκε λόγω ψυγείων και λόγω κλιματισμού. Κλιματισμός τώρα φαίνεται. Λόγω της επιδότησης με τον ανακυκλώνο. Ωραία. Ένα αυτό. Ε, δεύτερον, υπάρχει μια σταθερότητα. Υπάρχει, υπήρξε μια τάση το, 2022, το 2022 που δεν εμφανίζεται όμω τόσο το 2023 για αγορέ με προϊόντων υψηλότερη αξία. Το έχουμε ξαναζητήσει αυτό και στα smartphones. Δηλαδή, οι Έλληνε καταναλωτέ προτιμούν να αγοράσουν κάτι πιο ακριβό σταδιακά. Όχι mm -hmm. να, να κάνουν λιγότερε αγορέ, αλλά σου λέει θα πάρω μια τηλεόραση και την κρατήσω περισσότερο. Και να σου πω κάτι, αυτό και στα smartphones ή το Αυτό έχει μια λογική υπό την έννοια ότι λέω σε κάθε πότε θα αλλάξει. Φτά, είναι Θα ανά... σου πω. Πάντω και η ίδια η LG μα είπε ότι πλέον ε, δίνει έφαση στις, στο premium κομμάτι, ναι. στι τηλεοράσει ε, βασικά. Δεν πουλάνε κάτω από 43 cm. Έκοψαν ε. όλε τι τηλεοράσει κάτω από 43 cm και εκεί ε, δικαιολογείται η πτώση του 20% που σημείωσε. Δηλαδή πλο, ε, δεν βρίσκε 30 διάρα που έχει ένα τεράστιο ποσοστό φαίνεται σε πωλήσει ε, στην Ελλάδα. Α, στην LG βρίσκε 43 και πάνω. 30 διάρκεια ε... και λόγω Airbnb παρεμπιπτόντω. Ναι, και ότι υπάρχουν και τρελέ προσφορέ. Ένα κατοστάρι και τον έβρισκε από το σούπερ μάρκετ. Ε, είναι αλήθεια. Ε, ναι. Τι άλλο μα είπαν ότι όλα τη τεχνολογία πλέον έχουν μπει όλοι μα όλοι. OLED. Ε, ναι. Είναι 12% τη αγορά τηλεοράση το μερίδιο των OLED, το οποίο είναι σημαντικό. Βέβαια, έλεγε ότι περιμένει υπό... ε, προ το παρόν η πιο φθηνή OLED είναι 48 inches. Yeah. Από την LG περιμένουμε να δούμε και 43 άρα. Ναι και ότι από τη στιγμή που έχουν μπει όλοι η Samsung δηλαδή είχε μείνει και η TCL που έρχεται η TCL έμαθα ότι θα παίρνει πάνελ από τη Samsung το QD OLED ένα πάνελ από τη στιγμή που μπαίνουν και αυτοί εννοείται ότι οι τιμές θα πάνε και πιο κάτω ειδικά στις χαμηλές σύντζες για να ανεβεί ακόμα περισσότερο η OLED θα πρέπει να φτιάξουν και μικρότερα μοντέλα τι άλλο μας είπανε, ότι αυτό που λες τώρα για τις τηλεοράσει και πόσο συχνά τις αλλάζεις. Εγώ, η δικιά μου η OLED, ας πούμε, είναι τριών ετών. Ας πούμε, τώρα οι καινούριε που έβλεπα, άσε τις φωτεινότητες που έχουν πάει στο Θεό με τις νέες τεχνολογίες και όλα αυτά. 70% πιο φωτεινή. 70 πιο φωτεινή και το βλέπεις, ας πούμε, ότι εντάξει, είναι τηλεόραση που θες να πάρεις τη δική σου OLED και να την πετάξεις στα σκουπίδια. Βλέπω το μενού. Το μενού, οκ, okay, έχει όλα τα applications και πάλι. Αλλά βλέπει και κάποια μικρά σκατουλάκια που κάνουν τη διαφορά. Όπω α πούμε το, η δυνατότητα να χειρίζεσαι όλα τα smart gadgets. Από, από, την τη τηλεόραση, α πούμε. Θα μου πει και okay, κάτι τρέχει στα γύφτικα. Αυτό μπορεί να το κάνει και από το Google Home, ρε φίλε. Ε, από, το, Google... το κινητό σου, από το tablet, οκ. Okay. Άρα γιατί να μου τα έχει όλα στην εκεί. τηλεόραση. Πέρα. Και, τα και, και στην και, τηλεόραση. Η, η, η καινούργια τηλεόραση, αυτό ήθελα να πω. Η, η διαφορά τη καινούργια σειρά έναντι των παλιών είναι ότι υποστηρίζει το Matter το πρότυπο. Οι παλιέ δεν το υποστηρίζουν. Φυσικά δεν πρόκειται να σου βγάλουν ποτέ firmware update για την παλιά, πολύ παλιά βέβαια, 2-3 ετών τηλεόρασή σου για να το υποστηρίξει. Πάρε σε μερικέ μόνο περσινέ και πάλι ε, να είσαι χαρούμενο. Αυτό μα λένε. Εντάξει, λογικό είναι το γνωστό θέμα, α πούμε. Δεν σε ρωτήσω ε... όμω, Κώστα. Δηλαδή, εκτό κι αν είσαι τόσο τόσο πολύ άνετο όπω είναι ο Τίμο, Mm -hmm. Εγώ. Η τηλεόραση, δηλαδή. Να σα θυμίσω ότι, ότι θα... η τηλεόραση μου είναι η B6 που είναι το 2015. Ναι, οκ. Okay. Η ερώτηση 15. είναι. Θα αλλα, α, αλλάζει η τηλεόραση τώρα, έχει νόημα. Δεν έχω αλλάξει 100. ακόμα. 100. Περιμένω να καεί. Ε, δηλαδή, αυτό που μα είπαμε και από την Αλτσίδα είναι ότι θέλουν να σπρώξουν όχι μόνο στο premium το κατανοητικό κοινό, σε και μεγαλύτερε σύντσε. Ναι, α... ρε φίλε. άλλο σε έχει πάρει μια τηλεόραση OLED, έδωσε κάποια λεφτά, 2-3-4 χιλιάρια δεν ξέρω πόσα. 8. Οχτώ. Ναι. Ακόμα χειρότερα. Ναι. Πριν τρία χρόνια. Εντάξει. Εκτό και σούπερ άνετο, ρε ναι, παιδί μου. Είμαι. Είναι. Δεν τον βλέπει πόσο άνετο είναι. Εντάξει, οκ. Για αυτού που ε, μα ε, ακούνε, ε, η φάτσα <laughs> μου νομίζω <laughs> τα λέει όλα. Δηλαδή, <laughs> νομίζω στην περίπτωσή μα, θα πήγαινα σε άλλη τηλεόραση, αν είχα χώρο να βάλω πούμε, 65 και περισσότερε σύντσε. Και θα παίρνει τηλεόραση αυτή που είσαι να την πα σε άλλο δωμάτιο. Ναι. Στο σπίτι σου. Ή θα την έδινα σε κάποιο δικό μου. Κατάλαβε. Σε κάποιο περαστικό. σε κάποιο τυχερό. Δεν την έδινε σε μένα, ρε Αλλά θέλω Όχι, να πω ότι δεν είναι ότι έχει πραγματικά ανάγκη, δηλαδή θα δει τόσο μεγάλη διαφορά που θα πρέπει να αλλάξει τηλεόραση. Ε, δηλαδή, πλέον αλλάζει τηλεόραση στα 5 χρόνια, στα 6 χρόνια. Ε, Αυτό λέω. 5 ναι, χρόνια είναι fair, θα σου πω. Οριακά, άμα δει πόσο αργά πάει πλέον, άμα έχει μετροσύγκριση μια καινούργια και δει πόσο αργά πάει μια παλιά τηλεόραση σε σχέση με την καινούργια και πόσο όριο αφορτώνει η εφαρμογή σε σχέση mm. με την καινούργια και πόσε φορέ λιγότερο κολλάει σε σχέση με την καινούργια. Έχει αισθήμαση του 15 τηλεόραση. Αν και... ανοίξει Netflix. Uh, Apple TV δεν φορτώνει καν. <laughs> 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 το, το Apple TV πραγματικά κολλάει πέρα έτσι. Και εκεί πέρα παίζει και το άλλο, πόσο διατεθειμένο είναι να δώσει 3-4 χιλιάρι, Πόσοι είναι διατεθειμένοι, Πόσοι δομίζω... τα έχουν να τα, δο... τα διαθέσουν, Πολλοί θα σου πούνε, Πολλοί κόσμοι. Νομίζω ισχύει. και πάλι το 3-4 χιλιάρικα δεν ισχύει. Βλέπουμε κάθε χρόνο στο Ινσόμυνα, είμαι σίγουρο ότι το έχετε δει και εσεί, όταν έρχεται το Black Friday, οι τηλεοράσει που έχουν βγει πριν 5-6 μήνε, είναι σε τουλάχιστον 30-40% κάτω τιμή του. Άμα περιμένει άλλο ένα χρόνο, πτσ, την έχει πάρει σε πολύ καλύτερη τιμή. Και τι έχει πάρει, Μία φοβερή τηλεόραση. Απλά δεν έχει πάρει μέσα στον πρώτο έτο κυκλοφορία τη. Οκ, okay, και τι έγινε, θα σου πω. Α, Ήταν... συμφωνώ σε αυτό. Okay, δηλαδή, συμφωνεί. άμα περιμένει, σίγουρα θα την πάρει σε πολύ καλύτερη τιμή και δεν περιμένει uh, δύο χρόνια. Το ίδιο ισχύει βέβαια και στα κινητά, εννοείται. Και στα λάπτοπ, παντού, ρε παιδί μου. Οκ. Απλά στα λάπτοπ που φεύγουν και έρχονται άλλα. Στα λάπτοπ. Εντάξει, στα λάπτοπ γίνεται ότι μετά από. 4-5 χρόνια ένα λάπτο που έχει, αρχίζει να σου βγάζει διάφορα ζητήματα. Ναι, αλλά, γενικότερα βλέπω και ότι η τηλεόραση ε, παίζει ακόμα πιο σημαντικό ρόλο πλέον σε μια οικογένεια. Ειδικά όταν την συνδυάσει με πολύ μεγάλε σύντσε. Δηλαδή. That's what she said. Ε, όταν ε, γενικότερα και ο κινηματογράφο, οι επισκέψει από τον κορμινό και μετά έχουν πέσει πάρα πολύ. Ε, και βλέπεις ότι έχεις μια 65 τηλεόραση Ωραία, ωραία, φωτεινή, φωτεινή με κυρία, ωραία μαύρα, με ζωντανά τα, χρώματα. χρώματα. Βάλει και ένα Dolby Audio, α πούμε, με 200-300 ευρώ που μπορεί να βάλει. Πού δεν βάζουν. Περισσότεροι χρησιμοποιούν τον ήχο τη oh, τηλεόραση. δηλαδή okay. το κομμάτι okay. του ήχου πέφτει, έλεγε στην LG. Α, ah, ναι. Ε, ναι. Έλεγε ότι πέφτει. Άντε να πάρουν μια ηχόμπαρα, τίποτα άλλο. Δεν, μα δεν παίρνουν, ρε παιδιά. Ούτε και ούτε. ούτε. τίποτα. Σου λέω, άλλο έχω τον ήχο τη τηλεόραση, είναι μια χαρά. Μην νομίζει δηλαδή ότι αυτοί που θέλουν πραγματικά το home cinema που λέγαμε το home cinema experience, είτε το έχουν κάνει ήδη και στον ήχο δεν έχει τόσο τρελέ εξελίξει. Δηλαδή μπορεί να αλλάξει ναι, την okay. τη τηλεόραση. Οπότε την αλλάζει την τηλεόραση και αυτοί που πραγματικά έχουν τρέλα και πάουν πολύ έχουν το ηχοσύστημά του με τα ηχεία του τα οποία τα έχουν κρατήσει. Οπότε αλλάζουν την τηλεόραση μπορεί, αλλά δεν θα αλλάξουν και τον ενισχυτή. Ε, τώρα, άμα θέλει να πάρει χομπάρα, ναι, οκ, okay, αλλά θα πάρει μια χομπάρα, την πήρε πριν. Τρία χρόνια και έχει την Τόλμη Η Χομπάρα ή η Χόμπαρα. Η Χόμπαρα. Θα κα... ξαναπάρει. Ε, όχι. όχι. Όταν χαλάσει. Η Χόμπαρα έχει εχει δηλαδη Θα μου πει ότι ναι, είναι λίγο καλύτερο ο ήχο, λίγο καλύτερο το μέλλον. Δηλαδή. Είναι δύσκολο να αλλάξει ναι, εύκολα. Αυτό και επίση πρέπει παιδιά. να μένει σε μονοκατοικία. Γιατί άμα παίξει με την Τόλμη <laughs> και σαν γούφερ και τέτοιε στον τρίτο-τέταρτο όροφο, από κάτω πρέπει να σε ματιάζει κάθε είναι μέρα. Έχει βίλα. Ε, αυτό, σε μονοκατοικία. Πάντω, ένα ακόμα θέμα που αναφέρθηκε είναι το θέμα με το Bernin, αφού μιλάμε συνέχεια για OLED. Mm. Και όπω μα λένε, και επιβεβαίωνω και εγώ προσωπικά, δεν ξέρω τι συζητήμω, mm. το θέμα αυτό έχει λυθεί εδώ και δύο χρόνια. Α πούμε, είναι ελάχιστα τα ελάχιστα εταιρεία με τα νέα μοντέλα του μπερνίν. Και η LG είναι ο μοναδικό κατασκευαστή που δίνει πέντε χρόνια εγγύηση. Καλύπτοντα και το Bernin. Ναι, και σου αντικαθιστά, ναι, ισχύ. Yeah δεν έχω βρει ακόμα, απλά έχω, έχουν αρχίσει να και εγώ τα μερικά πιξελάκια που δεν φαίνονται. Άμα, νομίζω έχει έρθει η ώρα για να πάρει τηλεόραση. Δεν φαίνονται από μακριά, οπότε εντάξει. <laughs> Κάτσε εντάξει, αν έχει το 15 τηλεόραση, το καταλαβαίνω να πει ότι θα αλλάξει τηλεόραση. Εντάξει. Κάποια στιγμή πρέπει. Να σου πω, τι είναι αυτό που έχει σημειώσει για WhatsApp Multiple. Τίποτα. Τυμάκες. Ανοίγει την επιλογή να μπορεί να συνδέει πολλέ συσκευέ με τον ίδιο λογαριασμό. Γιατί δεν υπήρχε αυτό. Όχι. Α, έπρεπε, δηλαδή το κινητό σου μόνο με μία. μία συσκευή κινητού, ένα WhatsApp, ένα tablet, ένα WhatsApp. Ένα Είναι safe σι... αυτό. Κάτσε. Όχι. <laughs> <αλώ>, κάτσε, περίμενε, περίμενε. <ptim> αυτό που, δηλαδή, για να το καταλάβω λίγο, λοιπόν. γιατί αυτή τη στιγμή... Α, εγώ είχα Viber για, Όχι, <ėl> <χή> WhatsApp, Viber, <και πήκαι> για desktop. Ναι, άλλο αυτό. Είσαι σε διαφορετική πλατφόρμα. Αλλά δεν έκανα σύζευξη με το κινητό. Ακριβώς. Τώρα σου λέω ότι μπορείς να βάλεις και δεύτερο κινητό. Όπως το κάνει το Viber. Δεν ξέρω τι κάνει το Viber. Το Viber σου δίνει τη δυνατότητα να έχει το Viber Desktop χωρί να το συνδέει με το κινητό απαραίτητα. Να σου κάνει επιβεβαίωση από το κινητό. Η το η... κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Να. Ναι, εδώ λέμε ότι άμα έχει ένα κινητό, έχει ένα δεύτερο κινητό, έχουν και τα δύο το ίδιο WhatsApp. Οπότε ένα μήνυμα που θα σου έρθει. Θα multiple multiple, τα multiple, τα... Ναι, multiple uh, devices, uh, yeah. one account. Αυτό ισχύει, ρε, παιδιά, μόνο στα δύο smartphones. Γιατί διαφορετικά αν έχει το WhatsApp σου και στο tablet και στο smartphone αυτό και στο λέμε. ισχύει ότι σου ταυτόχρονα. ναι, αυτό λέμε. Ότι τώρα Ο σου ανοίγει... είναι για δύο smartphones. Σου ανοίγει για δύο devices. Για δύο devices, κανονικά. Μάλιστα. Για multiple. multiple. Αυτό είναι το βασικό multiple. του κομμάτι. Okay. multiple. Μάλιστα. Τι άλλο είχαμε. Είδατε καμιά σειρά τίποτα. Καινούργια τίποτα. Είδα το Florida Man. Ποιο? Florida Man. Τι αυτό. Florida Οκ. Okay. from Florida, δεν θυμάμαι. Ε, και ήταν ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι ρε τίμω. Είδες το Ghosted. α, ah, ναι, το είδα. Τι μάλα, τι ωραία <laughs> ταινία. <laughs> Είναι τόσο τι, δηλαδή, τόσο ωραία ταινία. ταινία. ρε παιδί μου, είδα το τρέιλινγκ και είχα φτιαχτεί λίγο τέτοιο. Αυτό εντάξει, λέτε τώρα okay. με το είχε... Captain America και το όμορφο το κοριτσάκι. Δεν, δηλαδή, δεν παίζει ο Captain τι... America μόνο, παίζει ο Captain America, ο Μπάκι, yeah. παίζει... παίζει... Παίζει ο Μπάκι. Ο... Εννοείται παίζει ο Μπάκι. <laughs> παίζει ο Φάλκον. <laughs> παίζει <laughs> ο Φάλκον. Παίζει και ο Φάλκον. Τι είναι καμέο. Είναι ένα sequence που παίζουν σχεδόν οι μισοί Avengers εκεί πέρα, που κάνουν τέτοια φάση. Το story είναι λίγο περίεργο, αλλά είναι το Βλακιά, είναι ναι. το θαύμα που Δεν είναι καθόλου περίεργο για κάποιου που τα έχουν ζήσει πολλάκι αυτά τα πράγματα. Και... Τι, τι πολλάκι. Έχουμε περιμένεις... προεκλογική περίοδο. <laughs> Α, ναι, καλά. <laughs> ναι. Ότι... Ενώ... Περνά πω τα μηνύματα στο κοινό. <laughs> <laughs> Βλέπω ε, ναι, ε, ε, ότι καλά δεν ξέρω εσύ, Δημήτρη, σίγουρα δεν το έχεις ζήσει να μιλάς με μια κοπέλα, να βγαίνετε okay. και μετά να χάνετε αυτή η κοπέλα. Και τι έγινε. Α, <laughs> <laughs> το story λες Το story, αυτό λέω εγώ. <laughs> το, το story, ρε παιδί μου, εντάξει. είχε πλάκα, okay. οκ. Μα το story είναι εντάξει τριγκαδόρικο γενικό, το τρίλερ έλεγες οκ. Okay. Και διαβάζω μετά κριτική και είναι πιο θάψιμο που πεθαίνει. Ναι. που ήταν χάλια. Χάλια τελειώς. Δηλαδή Ειδευτικά λένε χάλια. η χειρότερη ταινία του 2023 που τελειώσει το 2023. Πάει. Στο Apple TV δεν είναι αυτό. Ναι. Και λε, λες, είναι Apple TV, είναι Chris Evans, είναι Anna De Armas. παραγωγή. Ανανούλα. νούλα. Εντάξει. ο παραγό ποιο είναι. Ε, ο σκηνοθέτη είναι ο Dexter Fletcher. Who the fuck is Dexter Fletcher. Είναι ένα. είναι. Που έχει κάνει. Να, δεν Έχει φαίνεται κάποιο σενάριο. Το πήγε στην Apple TV. Του έδωσε τα λεφτά και δεν έχει βλέπω καμία διάσημη ταινία. Δημοφιλή ταινία. Ξέρεις εσύ καμιά από αυτέ. Εφτά ταινίε βασικά έχει σκηνοθετήσει. Για πες. Α, δύο φερνικέ. Και γυρίζει το. Είναι. Α, ah, και το Rocketman, μάλιστα. Κάτσε ρε, δε ah, δεν Α, και είναι... το Eddie O'Deagle. Eddie the Eagle, για το Θεό, δεν ξέρεις καμία από αυτές. Τι βλέπεις! Το Eddie O'Deagle δεν το έχω δει. Όντως! Ούτε το Rocketman. Όντως! Καλά, δεν έχεις δει αυτές... Και ένας σκηνοδετής στο, αυτούς... στο, αυτούς... στο αυτούς... 3. Έτσι λέει. Μπορεί <laughs> <laughs> μετά το Κώστα να αλλάξουν αυτά. Μάλλον, <laughs> ναι. Ο Eddie O'Deagle, ο Fletcher, είναι πιο γνωστός από όσο εκμείναμε. Είναι, όντως. By the way, έχει σεναριογράφη. Α, ah, ναι. Δεν ναι. θα ναι. ναι, ναι. να γράψουν, κάνουν και μια κοινωνική σειρά. Ναι. Ναι. το ChatGPT, βγάζει τώρα σενάρια. <laughs> Έχουμε να δούμε, πώς το λένε, σάμπιες ταινίες του και Καλά, εντάξει ρε φίλε, <laughs> τώρα ξέρεις το μεταξύ το Hollywood, όχι το Hollywood, έχει και διάφορες παραγωγές τηλεοπτικές, οι οποίες ξέρεις το story. Δηλαδή υπάρχουν, υπάρχουν, τρέιλερ από κάτι κανάλια τύπου, ε, πώς τη λένε, που είναι ρομαντική σκομεντή στο τρέιλερ, έχει και το τέλος. Ναι, ρε παιδί, με αυτό με τα τρέλερ το έχουν διαλύσει. Αλλά όπω και να έχει. Το Gun Turismo το τρέλερ το είδατε. Όχι. Όχι. Αμάρα, παιδιά. Το Gun Turismo μα είχαν δείξει και μια σκηνή στην CS. Είναι και καλά. Βασίζεται φυσικά στο παιχνίδι, αλλά βασίζεται αρκετά. Δηλαδή, δείχνει ο κεντρικό ήρωα ένα παιδί ε, ενήλικες, να το πω έτσι, ε, κάθεται και είναι σούπερ οδηγός στον κάντουρισμο, το παιχνίδι του PlayStation, mm -hmm. ε, όπου μετά παίζει και έχει κερδίσει και πάρα πολλούς διαγωνισμούς ε, που ένας από μια πραγματική ομάδα αγωνιστικών αυτοκινήτων έχει την φαϊνή ιδέα να πάρει ε, που είναι φοβεροί στον καν τουρισμό και, και να βάλει βάλε στα πραγματικά αυτοκίνητα. Πολύ καλή ιδέα. Ναι. Και γίνεται ένας χαμός. Εκεί. Σαν το 15χρονο που έπαιξε χθε στην Παρτσελώνα για πρώτη φορά. 15χρονος. 15 ναι. ναι. Παραλίγο να σπάσει το, το ρεκόρ δεν σπάει. γιατί είναι το ρεκόρ πριν... για στο ισπανικό πρωτάθλημα είναι 13 ετών, α πούμε, στο 1929 κάτι. Εντάξει. Ναι, πριν 200 <laughs> χρόνια ακόμα. <κοντά>. Ναι, αυτό. <laughs> Αλλά ο τύπο είναι 15 χρονών και θεωρείται the next big thing τύπου ναι. μέση στα style. Μασουρά. Μασούρα. Μασούρα. είναι Φατή, ρε παιδί μου, με το φατή που λέγανε. Ποιο είναι ο φατή. Η οποία ένα άλλο Νορβηγό πριν το Χάλαντ που επίση τον έκαναν, λέγανε, ο μυθικό κτλ. Δεν έκανε τίποτα. Καπέζει, καλό παίχτη, αλλά εντάξει, 15 και 200 ημερών. Και οι Μπαπέ που βγήκαν στα 17 του <τυλίξη> κάνουν πάτα αυτή γιατί ο Χάλαντ νομίζω ότι δεν υπάρχει. Καλό είναι και ο Χάλαντ, καλό είναι. Θα τον έπαιρνε <τυλίξη> <τυλίξη> στο Ολυμπιακό. Εντάξει. Θα τον έπαιρνε. Ναι, για πάντα. That's, That's what she said. Θα δείτε όλο το <τυλίξη> <τυλίξη> στο κρασικάκι για να τον πάρει και πάλι θα σου τα λεφτά να σου ενημερώσω. Για Πάκο, καλό είναι πάντω. Για, για πάγκο. Ε, ναι, άμα έχει τώρα Παπάντου και μασούρα και πώ το λένε, ναι, δεν ξέρω ποιο άλλο. <σομίως> εντάξει. Αντάξει, εντάξει, από άλλα τρέλερ. Αφού δεν ανακαλύψαμε ότι το Χάλα τον είχα προτείνει σε ελληνική ομάδα και δεν τον πήραμε, καλά πάμε. Γιατί όλα κατη... Όχι, ρε, όλο κάτι δεν λέω. Ναι, 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 δεν είχα πει ναι. για τον Λεβαντόφσκι ότι είχε προταθεί σε ελληνική ομάδα και δεν ήρθε. Αποκλειστικά είναι και Ναι, ρε. Πάει και αυτό. Πόρε τι έπαθο ναι. Τι έπαθα πυρικά δίτητα και ανέβεις με αορτήσεις. Ω, κρίμα oh, το καημένο. Fuck. Για πες. Μάλλον δεν θα ξαναπαίξει. Ανέβεις με αορτήσεις yeah, ναι. είναι το ζόρι. Η πυρικά δίτητα αντίχεται. Ρεάλ Παρτίζαν το ξύλο. Ψστόλα. Oh. Και γενικότερα είδα και το μάτς το χθεσινό. Φοβερό και το αυτό. Το τρίτο μάτς το Παρτίζαν. Ειδικά η Ευρωλίγα φέτος είναι φωτιά. Φωτιά, ναι. Εντό στο NBA, NBA γίνεται. Και στο NBA γίνεται. Και, στο τέννη γίνεται χαμό. Ναι. Στο τέννη, ναι. Στο NBA τι. Α, ναι. Κέρδισαν λέει και στου Γόριου. μου έσπασαν την έδρα. Βέβαια και στο NBA δεν λέει τίποτα. Νομίζω πλέον θα αποκλείεται και κάποια ομάδα που δεν θα βάλει 100 πόντου ή δεν θα δεχτεί 100 πόντου. <laughs> <laughs> δηλαδή νομίζω έχει χαθεί τελείω εκεί πέρα. Όχι, ρε, εντάξει, παίζουν άμυνα. Νομίζουμε ναι, σίγουρα. σίγουρα. Το NBA, Υπάρχουν παιχνίδια που είναι κάτω από 100 πόντου και εσύ ρε φίλε. Είχε, είχε. Okay. Ναι, ε, δύσκολα. Δεν ε, είναι στο βωμό του χρήματο παίζουν αυτό. Ναι. Δεν παίζουν for the love of the game πια. <laughs> έχουμε και τον αριστερό <laughs> εδώ βέβαια. Ναι, 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 ναι. Έτσι. Έχουμε και εκλογέ εφέτο. Έχουμε και εκλογέ εφέτο. Ε, δεν σταματάμε Φεβαίως. ποτέ. Καλό μήνα Βέσαι. είπαμε επίση. Καλό μήνα. Προχθέ είχε ο Κώστα. Και, και καλό καλοκαίρι θα λέγαμε αν δεν έβρεχε. Όχι ακόμα. Έχει ρίξει βροχέ, έχει κρύο. τα έχει απ' όλα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μα ναι. και εμείς. αυτή την εκπομπή. Και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Στο μεταξύ, κάντε subscribe, σχόλια. Τι άλλο, ότιμο. Like, comment, yeah, subscribe. Και share. Λόγω από το πρωτομαγιά γενικότερα και διακοπών κάποιων μελών του πάνελ, βγήκαμε σήμερα Τετάρτη. Βλέπετε άλλωστε που είναι ο πιο ηλιοκαμένο εδώ πέρα. Ακριβώ. Ενώ όπω το λένε, εμεί την άλλη εβδομάδα θα είμαστε κανονικά την Τρίτη. Σα ευχαριστούμε. Μάλλον. Γεια σα. <στοί>